Λαρισαία Μαρία είναι. Καβαλά. Λαρισαία έτσι, είναι. Έτσι, μπορεί έτσι. Και είναι και δικηγόρος κιόλας. Ναι, υποψήφια ευρωβουλευτής λοιπόν με το ΚΚΕ, κυρία Μαρία Καβαλά. Το μόνο κόμμα, θα το πω για μια ακόμη φορά, που είναι ταγμένο να ασχολείται με τα θέματα της Ευρώπης, ότι πρέπει να αλλάξει. Ναι. Έτσι, δεν μπαίνει στη λογική τόσο πολύ του ιστορικού κουτσομπολιού, να το πω έτσι. Κάνω λάθος, κυρία Καβαλά? Καλημέρα καταρχήν, κυρία Πανάγου, κυρία Κουίκ, σε εσάς, στους ακροατές σας. Νομίζω ότι το ΚΚΕ, όπως είπατε κι εσείς, όλα αυτά τα χρόνια, αν μη τι άλλο, επιβεβαιώθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό σε αυτά που έλεγε από τότε που το 1993, πολλά χρόνια πριν, ψηφιζόταν η συνθήκη του Μάστριχτ. Ήταν το μόνο κόμμα που την καταψήφισε. Όταν όλοι τότε μας λέγανε ότι είμαστε πίσω από τον ήλιο και δεν βλέπουμε την πρόοδο, την ανάπτυξη που θα ερχόταν, τα μεταγενέστερα χρόνια ότι θα τρώγαμε και με χρυσά κουτάλια, και σήμερα φτάνουμε στο σημείο, ειδικά εδώ στη Θεσσαλία, γιατί άκουγα την εκπομπή σας και νωρίτερα, να χτυπάει η καρδούλα μας κάθε φορά που έρχεται μια βροχή. Ναι. Και αυτό γιατί όλα τα επίπεδα διοίκησης του κράτους, από το κεντρικό της κυβέρνησης, που βεβαίως χθες δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο παρά το να έρθει εδώ με τον αρμόδιο υπουργό, γιατί ξέρετε, κυρία Πανάγου και κύριε Κουίκ, όσο πιο λίγα κάνεις, τόσο πιο πολύ θόρυβο πρέπει να κάνεις. Έτσι χθες τα επιτελεία που υποτίθεται ότι ήταν έτοιμα κρύψανε κάτι πολύ βασικό για την πλημμύρα που θα ερχότανε. Ότι δεν έχει γίνει ούτε μισό έργο για δείγμα όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Στη Λάρισα, στη Ζαγορά που λέγατε προηγουμένως, δεν υπάρχει οδικό δίκτυο, δεν υπάρχουν σε πολλά μέρη της Θεσσαλίας αποκατάστασης ζημιών σε σχολεία. Υπάρχουν φυσικά εκατοντάδες οικογένειες που δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ αποζημίωση. Έχουν μεταναστεύσει άνθρωποι από τα πλημμυρισμένα χωριά και κανείς δεν τους λέει αν και πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν. 350.000 στρέμματα χωραφιών δεν έχουν καλλιεργηθεί. 140.000 στρέμματα χωραφιών στα παρακάρλια χωριά βρίσκονται κάτω από το νερό. Αλλά κατά τα άλλα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση των χρυσών κουταλιών ή της καλύτερης διαχείρισης, όπως ισχυρίζονται κάποια κόμματα για να κάνουν μια αντιπαράθεση για τα μάτια του κόσμου μπροστά στις ευρωεκλογές απέναντι στην κυβέρνηση, σε αυτή λοιπόν την Ευρωπαϊκή Ένωση το κριτήριο για να κάνουν έργα για μας εδώ στη Θεσσαλία και για όλη την Ελλάδα, δεν είναι ζήτημα τοπικό, είναι τα έργα αυτά να μην συνεπάγονται υπερβολικό κόστος. Ναι. Όπως το ίδιο κριτήριο, το κόστος και το όφελος, είναι και για την υγεία, είναι και για την παιδεία, είναι και για τα εργατικά ατυχήματα που ήταν 3.500 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς όταν τα λέτε αυτά στην Ευρωβουλή, όχι εσείς προσωπικά, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Παλαϊκό αίτημα, ναι. Παλαϊκό αίτημα, το σύνθημα, το συμβολικό σύνθημα, τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, και ότι το έγκλημα, τα εγκλήματα που συμβαίνουν δεν θα ξεχαστούν. Και αυτό πρέπει να πάρει και τη μορφή της ψήφου, της έκφρασης της ψήφου, για να μην πάει χαμένος και ο αγώνας που έχει γίνει και είναι ακόμα σε εξέλιξη και είναι μεγάλος, είναι μαζί.